Φίλες και φίλοι, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα των Ρώσων επιστημόνων στη Γάβδο είχε απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας που μετά από λίγο έστρεψαν το ενδιαφέρον τους αλλού. 7 Ρώσοι επιστήμονες, μεταξύ τους και πυρηνικοί φυσικοί, μετά την καταστροφή του Τσερνομπίλ, εγκαθίστανται στη Γάβδο και σκέφτονται να ιδρύσουν μια σχολή αποκρυφισμού βασισμένη στην Πυθαγόρια φιλοσοφία. Για περισσότερα, στο ντοκιμαντέρ των Νίκου Λαμπό και Γιώργου Μουστάκη με τίτλο «Η αθάνατη στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης». Την ομάδα την ξέραμε χρόνια. Υπήρχαν δηλαδή διάφορες φήμες, είχαν κυκλοφορήσει από ανθρώπους που είχαν πάει για διακοπές. Και σιγά σιγά είχε βγει προς τα έξω ότι υπάρχει αυτή η ομάδα των Ρώσων κτλ. Και κάνουν περίεργα πράγματα. Κανείς δεν ήξερε τι κάνουν, κανείς δεν τους είχε πλησιάσει πολύ αντικειμενικά. Και αποφασίσαμε κάποια στιγμή ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτό. Στην αρχή τους επισκεφτήκαμε ένα βράδυ, νομίζω ότι ήταν, σε ένα από αυτά τα τραπεζώματα που κάνουν στο σπίτι τους. Κάνανε τώρα, δεν ξέρω αν τα κάνουν. Και είχε γίνει μια συζήτηση, να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν. Καταρχήν αυτό δηλαδή, να δούμε τι έχουν να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Και η συζήτηση κράτησε πολύ, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτά που λέγανε ήταν απίστευτα, πολύ έξυπνοι άνθρωποι, πολύ μορφωμένοι. Και έπεσε η ιδέα ότι θα μας ενδιαφέρει να βγάλουμε και κάμερες. Σαν πρώτη αντίδραση δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε. Είναι κάποια πράγματα που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω. Οπότε κάπου εκεί προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι αυτό που κάνουν ουσιαστικά θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που κάνουν και αυτοί εκεί. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να το παρουσιάσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πήγαμε γύρω στις 4 φορές συνολικά, νομίζω γύρω στις 50 μέρες διήρκησε όλο αυτό. Μας βοήθησε η ΑΝΕΚ αρκετά με κάποια χορηγία, με τα εισιτήρια. Γιατί πριν πολύ ήθελα να πω πόσο δύσκολο ήταν το θέμα της παραγωγής, που ουσιαστικά απευθυνθήκαμε σε μια εταιρεία παραγωγής, δεν ενδιαφέρθηκε. Οπότε αποφάσισα εγώ να μπω μέσα ώστε να γίνει αυτό το πράγμα. Με δανείστηκα, βρήκα από εδώ, από εκεί, χορηγίες και καταφέραμε να γίνει αυτό. Αυτό που παρουσιάζουμε είναι τις ιδέες που οι ίδιοι παρουσιάζουν, που τις βρήκαμε πολύ ενδιαφέρουσες, πέρα από οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα. Οι ίδιες ιδέες αυτές καθεαυτές έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ουσιαστικά μιλάνε για έναν τρόπο ύπαρξης διαφορετικό από αυτόν τον συνηθισμένο που γνωρίζουμε της καθημερινότητας, σύμφωνα με τον οποίο η ανθρωπότητα έχει καλύτερο μέλλον. Αξιοποιώντας πολύτιμα ιστορικά αρχεία, η Κυριακή Μάλαμα στο ντοκιματέρ με τίτλο «Μία κληρονομιά με την ψυχή στο στόμα» σκηνοθετεί με μία θεατρική προσέγγιση τον ηθοποιό Ακύλα Καραζήση στην προσπάθειά του να αισθανθεί και να κατανοήσει τον σπαρακτικό κόσμο του Κυριάκου Ποιμενίδη, ο οποίος ως παιδί τις μέρες του 1920 στο Καβάκ, στα περίχωρα της Αμψούντας, έπαιρνε το δρόμο της εξορίας. Το 1996 η ΕΤΡΙΑ σε συνεργασία με το ΙΑΠΕ, το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, έκανε μια καταγραφή των ιστοριών, των ανθρώπων που ήρθαν το 1922 ως παιδιά τότε από την καταστροφή, από την μικρασιατική καταστροφή, εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ με την Φανή την Τουπαλγίκη αποφασίσαμε να κάνουμε μια πρώτη σειρά ντοκιμαντέρ με αυτές τις αφηγήσεις αυτών των ανθρώπων, με τον τίτλο «Ταραγμένα χρόνια». Στη συνέχεια του αποφασίσαμε να κάνουμε μια δεύτερη σειρά, γιατί οι αφηγήσεις ήταν πάρα πολλές και πολύ πλούσιες. Το υπόλοιπο κομμάτι του αρχείου αυτού το δουλέψαμε και βγάλαμε τη σειρά με τον τίτλο «Μια κληρονομιά», η οποία παίζεται τώρα στην ΕΤΡΙΑ αυτό το διάστημα. Ακολούθησα με τον κινηματογραφικό μου φακό την Οδύσσια της ιστορίας του Κυριάκου Ποιμενίδη, μαζί με τον ηθοποιό, όχι ως θεατή, αλλά μετουσιώνοντάς τον στην ίδια αυτή αφήγηση, στην ίδια αυτή ιστορία,
και ο οποίος ηθοποιός μεταφέρει αυτό το παρελθόν στο παρόν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η κληρονομιά της ιστορίας μας, γιατί για αυτήν πρόκειται, τοποθετείται στο σήμερα, τη δικαιώνουμε και αποκτά και το νόημά της σε μια σημερινή πραγματικότητα. Η Χριστίνα Κουτσοσπύρου και ο Ιρλανδός συνεργάτης της, Άραν Χιούς, που είναι εγκατεστημένοι στη Μεγάλη Βρετανία, κατέγραψαν με το φακό αλλά και την ψυχή τους τον αγώνα για επιβίωση δύο βοσκών σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα βουνά της ορεινής Ναυπακτίας κατά τη διάρκεια 4 ημερών με πολύ βροχή και αέρα. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, «Στο λύκο». Εγώ τον Γκίγκο τον ήξερα από καιρό που πήγαινα διακοπές εκεί και μία χρονιά βρεθήκαμε με τον Άραν στο χωριό για διακοπές, όπου γνώρισε και πρώτη φορά και αυτό τον Γιώργο και τον Ηλία τον πατέρα του. Και μας ενδιαφέρει πολύ η συμπεριφορά τους, η οικογενειακή τους σχέση και η σχέση τους με το χωριό επίσης. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων γνωρίζαμε και τον Παχνή, όταν τυχαία κινηματογραφούσαμε έξω, ψάχναμε στην ουσία για πρόσωπα καινούργια και έτυχε να είναι με τη γυναίκα του με τα πρόβατα και τον βρήκαμε στον δρόμο και αποφασίσαμε να τους μιλήσουμε. Ανακαλύψαμε ότι και ο Παχνής και η οικογένεια του Παχνή και η οικογένεια του Γιώργου ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φύγει από το χωριό, έχουν μείνει εκεί όλα τα χρόνια, δηλαδή έχουν μια χαϊκή έννοια το ότι είναι Έλληνας με την παλιά άποψη. Και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Δεν θέλαμε να έχει επιρροές από την κοινωνία εκτός του χωριού. Από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε εκεί, έβρεχε και συνέχισε να βρέχει για ολόκληρο το μήνα. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο πιο βροχερός μήνας στην περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια, όπως μας είπαν. Και έτσι, στο τέλος, το δεχτήκαμε σαν κάτι το φυσιολογικό. Όλα τα γυρίσματα στη διάρκεια της ταινίας γίναν υποβροχή και στο τέλος αυτό άρχισε να μας αρέσει και να προσαρμόζουμε και τους χαρακτήρες και το χωριό αλλά και το τοπίο σε αυτή τη συνθήκη. Εγώ κατάγομαι από τις δυτικές ακτές της Ιρλανδίας και υπήρχαν πολλές ομοιότητες με ό,τι είδα στην ορεινή Ναυπακτία. Δύσκολη ζωή, αντίξωες καιρικές συνθήκες, μία παρόμοια παράδοση στους ανθρώπους, τα ξέρω όλα αυτά. Ο παππούς μου ήταν βοσκός, έφερνε πρόβατα στο Δουβλίνο. Ταυτίστηκα λοιπόν από την πρώτη στιγμή με το θέμα και τους χαρακτήρες μας και ήθελα πολύ να κάνουμε την ταινία. Ο Σταύρος Καπλανίδης μας έφερε στο φεστιβάλ το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Άννα Βιχ, φωτογράφος», για τη Γερμανίδα που επέλεξε να εργαστεί και να ζήσει στη μεταπολιτευτική Αθήνα και που αποτύπωσε με την ευαίσθητη φωτογραφική της ματιά τις περιφρονημένες όψεις της χώρας μας. Ο Σταύρος και η Άννα είχαν μια πολύτιμη προσωπική σχέση. Είχαμε γνωριστεί το 72-73 όταν είχα βρεθεί εντελώς συμπτωματικά στη Φραγκφούρτη. Ξεκίνησε μία σχέση. Κάποια στιγμή στη μεταπολίτευση, όταν έπεσε η Χούντα, είπαμε δεν πάμε και από εκεί να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται. Ήρθαμε και μείναμε εδώ. Αυτό που συνήθως λέμε, κολλήσαμε. Ωστόσο, η Άννα αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα, την Αθήνα. Όλη τη δουλειά ήταν επικεντρωμένη πάνω σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, τη φωτογραφία. Η Άννα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα εδώ εκείνη την εποχή. Είχε ζήσει όλα τα φωτογραφικά ρεύματα και τα λοιπά, ήδη έξω στη Γερμανία, όταν ήρθε εδώ, όπου κυριαρχούσε μια αντίληψη ότι μια φωτογραφία όσο περισσότερο κοντράστ έχει, τόσο πιο καλλιτεχνική είναι. Η Άννα δεν το πίστευε αυτό, δηλαδή αυτό της κόστησε. Με ποια έννοια? Πρώτον ήταν γυναίκα,
Εκείνη την εποχή κυριαρχούσαν οι άντρες στην πιάτσα, όπως λέμε, και ήταν επιπλέον Γερμανίδα. Δηλαδή ήρθε τώρα μια γυναίκα και Γερμανίδα να μας μιλήσει εμάς για τη φωτογραφία. Πρέπει να σου πω ότι παιδεύτηκα κάπου 4 χρόνια για να την τελειώσω, να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δούλευα κατά περιόδους. Κάποια στιγμή εφορτιζόμουν, σταματούσα. Έπρεπε να περάσουν 2-3 μήνες, να ξαναέρθω στα καλά μου, να το ξαναβάλω κάτω το υλικό, να προχωρήσω σιγά-σιγά. Για μένα είναι, αν θέλεις, η ολοκλήρωση ενός τριπτύχου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχω φέρει 3 ντοκιμαντέρ πριν από πολλά χρόνια, το 1994 για τον Ντορνέ, το οποίο αυτάρεσκα λέω ναι, είχε διακριθεί. Πριν από 5 χρόνια έφερε ένα άλλο ντοκιμαντέρ, επίσης μεγάλου μήκους, για τον Χρήστο Βακαλόπουλο, που και αυτό εδώ βραβεύτηκε με το βραβείο κοινού. Τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ για την Άννα. Για μένα είναι η ολοκλήρωση ενός τριπτύχου που κάνει, που βλέπει, προσεγγίζει τρεις ανθρώπους που αγάπησα πάρα πολύ, που εγώ νομίζω έχουν παίξει μεγάλη σημασία στα πολιτιστικά του τόπου τα τελευταία χρόνια, υπόγεια μπορεί, αλλά ναι, κάπως έτσι. Και νομίζω ότι με αυτό ολοκλήρωσα, δηλαδή δεν ξέρω, θα ξανασχοληθώ με πεθαμένους. Τις ημέρες του φεστιβάλ πολλοί σκηνοθέτες και συντελεστές ταινιών τεκμηρίωσης βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη είτε για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, είτε για να ενημερωθούν σχετικά με τις πρόσφατες παραγωγές των Ελλήνων και ξένων συναδέλφων τους. Δεν θα υπήρχε λοιπόν καλύτερη προϋπόθεση για την πρώτη συνάντηση που έγινε χθες των μελών της υποσύστασης Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές που περνάμε. Όχι μόνο γενικότερα για τη χώρα, αλλά και κυρίως για αυτό το χώρο το δικό μας. Το ντοκιμαντέρ έχει πια μια νέα αποστολή να αποκαλύπτει. Να μην στηρίζεται σε έτοιμες αλήθειες, αλλά να έχει έναν άλλο λόγο. Εμείς που κάνουμε αυτό το είδος το ντοκιμαντέρ, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ντοκιμαντέρ, ένιωσαν την ανάγκη και για γενικότερους πολιτικούς λόγους, πολιτικούς με τη γενικότερη έννοια, αλλά και για λόγους συσπήρωσης γύρω από το ντοκιμαντέρ, να μαζευτούν και να φτιάξουν ένα φορέα που στηρίζεται βασικά στην αλληλεγγύη και στη συνεργατικότητα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Από εκεί πέρα υπάρχουν μια σειρά στόχοι που προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω και να μαζευτούν όσο γίνεται περισσότεροι συνάδελφοι. Δηλαδή, είμαστε ένας φορέας που το μότο μας είναι είμαστε ανοιχτοί. Είμαστε ανοιχτοί σε σκηνοθέτες, σε παραγωγούς, σε διευθυντές φωτογραφίας, σε μοντέρ, σε ηχολήπτες, σε σεναριογράφους. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να πάρει το ντοκιμαντέρ τη θέση που του αξίζει ως ένα ισότιμο κινηματογραφικό είδος. Παράδειγμα, το ντοκιμαντέρ φέτος δεν περιλαμβάνεται στις ενισχύσεις του 1,5%. Το οποίο δεν καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει, γιατί σύν της άλλης είναι και παράνομο. Ένα πολύ βασικό θέμα επίσης είναι η δημιουργία σκέψης και έρευνας γύρω από το ντοκιμαντέρ. Ένα είδος δεξαμενής σκέψης που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Και βέβαια είναι πάρα πολύ βασικός στόχος μας η διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ, αλλά πώς, με διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα της διανομής και της προώθησης, κυρίως σε εναλλακτικά κυκλώματα. Έτσι, πέρα από το επίσημο σύστημα διανομής, το οποίο ούτως ή άλλως έχει ένα πρόβλημα με το ντοκιμαντέρ ή το ντοκιμαντέρ έχει ένα πρόβλημα μαζί του. Και τέλος, επίσης πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της αλληλεγγύης. Είναι το ζήτημα της αλληλεγγύης μεταξύ μας. Αυτή είναι, νομίζω, η βασική στόχη. Και το μότο μας είναι δημιουργικά ντοκιμαντέρ από δημιουργικούς συντελεστές για δημιουργικούς θεατές.